Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Open, παρακολουθώντας τα εγγένεια του νέου μετρό στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει λοιπόν σε νέα εποχή. Είναι σε εξέλιξη τα εγγένεια για να παραδοθεί το έργο στη συνέχεια στους πολίτες. Έχουμε συνδεθεί με την Αναστασία Αργυριάδου και την Μαρία Ζαφυρίου για να δούμε όλη την εξέλιξη λοιπόν αυτής της μεγάλης γιορτής, όπως έχουν μιλήσει, για την οποία έχουν μιλήσει όλοι. Αναστασία, σε είχαμε διακόψει λοιπόν λίγα λεπτά νωρίτερα και λέγαμε για το πόσο το περιμένουν οι Θεσσαλονικείς, πόσο πρόκειται να εξυπηρετήσει και τι πρόκειται να γίνει τις αμέσως επόμενες ώρες. Ξεκινάνε λοιπόν τα δρομολόγια και με δωρεάν εισιτήριο, τουλάχιστον για τις πρώτες μέρες. Για 4 ημέρες, μετά το εισιτήριο θα είναι στα 60 λεπτά. Και λέγαμε λοιπόν σε πόσο χρόνο θα μπορούν να πηγαίνουν οι Θεσσαλονικοί στις δουλειές τους. Από τη μια πλευρά της πόλης στην άλλη. 17 λεπτά λοιπόν από το σταθμό της Νέας Ελβετίας στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Και ο χρόνος αυτός θα μειωθεί καθώς θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια. Διότι τώρα για αρχή οι πόρτες του σειρμούς θα μένουν ανοιχτές για περισσότερη ώρα μέχρι να εξοικειωθεί και ο κόσμος σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ο κόσμος ο οποίος έχει έρθει εδώ στο σταθμό της Αγίας Σοφίας όπου βρισκόμαστε και από ό,τι ενημερωθήκαμε έχει πάει σε όλους τους σταθμούς και περιμένει με ανυπομονησία τα πρώτα δρομολόγια και βλέπω μια κυρία τώρα με κοιτάει χαμογελαστά. Εσείς περιμένετε το μετρό? Πολύ. 30 χρόνια. Όλοι το περιμέναμε χρόνια. Και τώρα ή χρόνια? Χρόνια το περιμέναμε, τώρα θέλουμε να μπούμε να το δούμε. Να το θαυμάσουμε. Θα σας εξυπηρετεί εσάς? Θα εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Αν και δεν είμαστε από Θεσσαλονίκη, είμαστε από Αλεξάνδρεια, αλλά όταν ερχόμαστε και θέλουμε να πάμε στο κέντρο. Είπατε από την Αλεξάνδρεια για το μετρό? Είχαμε και άλλη δουλειά, αλλά ευκαιριακά. Ευχαριστώ. Τα είπε ο σύζυγος. Λοιπόν, ήρθανε από όλη την Ελλάδα, όπως σας έλεγα, για τα εγγένεια του μετρό και για τα πρώτα δρομολόγια. Περιμένουν λοιπόν να μπουν, να σηκωθεί η μπάρα και να ξεκινήσουν να κατεβαίνουν στην αποβάθρα. Μια αποβάθρα που είναι κόσμημα, γιατί και εκεί υπάρχουν και φιλοξενούνται αρχαιολογικά ευρήματα. Τα υπόλοιπα σας τα δείξαμε έξω, στην εξωτερική πλευρά του σταθμού. Να πούμε επίσης ότι οι ώρες λειτουργίας του μετρό θα είναι από τις 5.30 το πρωί μέχρι και τις 12.30 το βράδυ, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρατείνεται το ωράριο μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Και όσο περνάει η ώρα, βλέπουμε να πληθαίνει ο κόσμος που συγκεντρώνεται εκεί, περιμένοντας το πρώτο δρομολόγιο. Πάμε λοιπόν και στη Μαρία Ζαφυρίου, στο σταθμό Νέα Ελβετία, να πάρουμε εικόνα και από εκεί, Μαρία. Υποδεχθήκαμε πριν από λίγο την πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Η τελετή εγγενειών τελέστηκε από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη κύριο Φιλόθεο. Είναι σε εξέλιξη αυτή η εκδήλωση, ουσιαστικά παράδοσης του υπερσύγχρονου μετρό στους Θεσσαλονικείς. Θα λάβει σε λίγη ώρα τον λόγο και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πατήσει και το κουμπί στο κέντρο ελέγχου του μετρό Θεσσαλονίκης εδώ στο αμαξοστάσιο της Πηλέας, προκειμένου να σηκωθούν τα ρολά στους 13 σταθμούς και έτσι να έχουν την ευκαιρία οι Θεσσαλονικείς και όχι μόνο και οι επισκέπτες της πόλης μας να χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά το μετρό. Ακούσαμε την ομιλία του Ευρωπαίου Επιτρόπου του κυρίου Τζιτζικώστα, ο οποίος έκανε λόγο για ένα έργο ορόσημο. Μετά από μία ταλαιπωρία περίπου 20 ετών, επίσης τόνισε πως το μετρό που εγγενιάζουμε σήμερα είναι μόνο η αρχή, καθώς περιμένουμε στα τέλη του 2025 και την επέκταση προς την Καλαμαριά, ενώ τα επόμενα χρόνια περιμένουμε την επέκταση προς τα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Ο κύριος Κουρέτας έκανε λόγο για ένα σύγχρονο, αξιόπιστο, ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον μετρό και όλοι έκαναν μνήμα, όλοι οι ομιλητές μέχρι στιγμή, στο σταθμό Βενιζέλου, που ουσιαστικά συνδυάζει την ιστορία της πόλης, είναι ένα ταξίδι στην ιστορία της πόλης και με είναι, τη σύγχρονη Θεσσαλονίκη. Και είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι αρχαίοι θησαυροί. Να μεταφερθούμε, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, στο εσωτερικό των εγγενειών, στην αίθουσα όπου γίνονται τα εγγένεια. Στο Βήμα είναι αυτή την ώρα η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Ελίνα Μενδώνη. Να την ακούσουμε. Αποκάλυψαν την νημιακή εικόνα της πρωτοβυζαντινής πόλης.
με επιβλητικές και ονοστήρικτες μαρμαρόστρωτες πλατείες εκατέρωθεν των μαρμαρόστρωτων δρόμων, του μαρμαρόστρωτου δρόμου, ενώ παράλληλα τεκμέρεται ο ευρύς αστικός ανασχεδιασμός του δημοσίου χώρου στον 6ο αιώνα. Όταν το 2019 αποφασίσατε, κύριε Πρωθυπουργέ, την προσωρινή απόσπαση των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου, υπήρξε η δέσμευσή μας απέναντί σας ότι εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων οι αρχαιότητες θα επέστρεφαν στην ακριβή τους θέση χωρίς καμία απολύτως έκπτωση, με βάση τις αρχές της δεοντολογίας και της επιστήμης. Με απόλυτο σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο, ολοκληρώθηκε ένα εξαιρετικά σύνθετο, πρότυπο και καινοτόμο σε διεθνές επίπεδο αρχαιολογικό έργο. Εκπονήθηκαν πληρέστατες μελέτες, χιλιάδες σχέδια, πρωτοφανής τεκμηρίωση με τρισδιάστατη σάρωση κάθε στρώματος. Η διαδικασία της προσωρινής απόσπασης και επανατοποθέτησης έγινε υπό την αδιάλειπτη εποπτεία της εφορίας αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης και με τη διαρκή συνεργασία των αρμοδίων διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού. Παρακολουθήσαμε λοιπόν ένα μικρό απόσπασμα και από την ομιλία της κυρίας Μενδώνη. Είναι στα εγκαίνια τα οποία είναι σε εξέλιξη για το νέο μετρό της Θεσσαλονίκης. Με το βλέμμα στο μέλλον και με σεβασμό στο παρελθόν ήταν τα χθεσινά αποκαλυπτήρια του σταθμού Βενιζέλου. Η Υπουργός Πολιτισμού ξενάγησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό και παρουσίασε ένα σταθμό ανοιχτό μουσείο που μαγεύει κατοίκους και επισκέπτες. Μια πόλη κάτω από την πόλη που ταξιδεύει το κοινό στην πλούσια πολιτιστική ιστορία της πόλης. Σταθμός Βενιζέλου, Μετρό Θεσσαλονίκης. Η αποκάλυψη. Κάθε επιβάτης, μπαίνοντας στο μετρό, έρχεται σε άμεση επαφή με τη μακραίωνη ιστορία της πόλης. Και αυτό είναι διεθνώς ένα μοναδικό προνόμιο της Θεσσαλονίκης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ξενάγησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο ανοιχτό μουσείο που αναδεικνύει την πολυπίκυλη πολιτιστική κληρονομιά της πόλης στα μείον ένα και μείον δύο επίπεδα του σταθμού όπου εκτίθεται το σύνολο των αρχαιοτήτων. Αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε στις ανασκαφές και του σταθμού Βενιζέλου και της Αγίας Σοφίας είναι αυτές οι πολύ μεγάλες μαρμαρόστρωτες ημικυκλικές πλατείες. Εδώ μπορείτε να τη δείτε. Πώς αναπτύσσεται στην ανασκαφή που έγινε για την έξοδο κινδύνου του σταθμού, διαπιστώθηκε ακριβώς το σχήμα της. Η απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στον πολύπαθο σταθμό Βενιζέλου αποτέλεσε πεδίο έντονης διαμάχης ανάμεσα σε φορείς και αρχαιολόγους. Ο πρώτος λίθος αποσπάστηκε τον Ιούλιο του 2021 και μετά από 3,5 χρόνια το στίχημα και αρχαία και μετρό έχει πλέον κερδιθεί. Να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού από την Υπουργό προσωπικά μέχρι την τελευταία, τον τελευταίο αρχαιολόγο που έκαναν πράξη αυτό το μοναδικό στα παγκόσμια χρονικά έργο της αποκατάστασης και της παρατοποθέτησης των αρχαίων εδώ στο σταθμό του Βενιζέλου. Οι στιγμές είναι σημαντικές για τη Θεσσαλονίκη. Είναι σημαντικές για τους πολίτες της Βορείου Ελλάδος, της Μακεδονίας. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως την εντυπωσιακή ρωμαϊκή λεωφόρο Ντεκουμάνους Μάξιμους, μετέπειτα Μέση Οδό ή αλλιώς τη σημερινή Εγνατία. Παράλληλα, ανακαλύφθηκαν σχεδόν 3.000 ευρήματα, τα οποία συμπυκνώνουν τη μακραίωνη ιστορία της Θεσσαλονίκης. Είναι ένας σταθμός μουσείο, ο σταθμός Βενιζέλου. Και εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είμαστε πολύ περήφανοι γιατί όλα αυτά τα χρόνια δουλέψαμε σκληρά για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα. Η ξενάγηση στον μοναδικής ομορφιάς σταθμό Βενιζέλου ήταν η αρχή για τα εγκαίνια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Μια πρώτη γεύση για το ταξίδι στην ιστορία που θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες δεκάδες μέτρα κατά από τη γη. Με το βλέμμα λοιπόν στο μέλλον και με σεβασμό στην ιστορία της Θεσσαλονίκης εξελίσσονται τα εγκαίνια του νέου μετρό, στο οποίο και θα επανέλθουμε κυρίες και κύριοι μόλις ανέβει στο βήμα και ο Πρωθυπουργός. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στην πολιτική σκηνή τώρα, συνεχίζει να μένεται ο πόλεμος μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Στέφανου Κασελάκη, με φόντο την τρικυμία που σήκωσε η ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή επικρατείας Ευάγγελου Αποστολάκη. Κουμουνδούρου και Ταύρος ανταλλάσσουν πυρά, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει πλέον με 27 βουλευτές. Ο κ. Αποστολάκης, θυμάμαι, είχε ανακοινωθεί και ως υπουργός του κ. Μητσοτάκη και στη συνέχεια το είχε αρνηθεί. Τώρα, παρότι διορισμένος βουλευτής επικρατείας, επιλέγει να πάρει την έδρα σπίτι του. Ο καθένας κρίνεται από την ιστορία. Πειρά στον Ευάγγελο Αποστολάκη για την ανεξαρτητοποίησή του και την επιλογή του να κρατήσει την έδρα του. Συνεχίζει να εξαπολύει Κουμουνδούρου. Με τον Στέφανο Κασελάκη να στέκεται στο πλευρό του Ναυάρχου και να επιστρέφει τις κατηγορίες βάζοντας το στόχαστρο και τον Αλέξη Τσίπρα.
δεν έχουν κανένα δικαίωμα να βάζουν το όνομα αυτού του ανθρώπου στο στόμα τους άνθρωποι οι οποίοι κατέλησαν συνταγματικά δικαιώματα. Ούτε κύριος Τσίπρας. Κηρύγματα από άλλους δεν δεχόμαστε. Είτε. Δεν έχει δικαίωμα κανείς ο οποίος έχει αγκαλιάσει αντιδημοκρατικές σταλινικές πρακτικές να το βάζει στο στόμα του. Οι βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και προσχώρησαν στο κόμμα Κασελάκη μαζί με τον Πέτρο Παπά κατέγγειλαν την Κομουνδούρου για πολιτικό εκφοβισμό του Ναυάρχου Αποστολάκη και του Γιάννη Σαρακιώτη, συγχαίροντάς τους για την ανεξαρτητοποίησή τους. Χαιρετίζω με ενθουσιασμό τις κινήσεις απελευθέρωσης δύο ακόμη συντρόφων, του Βενιαμίν Γιάννη Σαρακιώτη και του Ναυάρχου Βαγγέλη Αποστολάκη, με θορμής ακαθέκτου πλέον, προσδοκούμε και σε περαιτέρω εξελίξεις. Θεώρησε καλό να αποχωρήσει και να κρατήσει την έδρα. Αυτού του τύπου οι συμπεριφορές, και κλείνω το σχόλιο μου, ουσιαστικά τροφοδοτούν την αντιπολιτική στάση των πολιτών. Δηλαδή λένε, πάτε εκεί για τα λεφτά, όλοι οι ίδιοι είστε, κοιτάτε την πάρτι σας. Ο Παύλος Πολάκης έβαλε στο στόχαστρο τη Θεοδώρα Τζάκρη, ενώ κάλεσε εκ νέου τον Ναύαρχο Αποστολάκη να παραδώσει την έδρα. Ναύαρχε, παράδωσε την έδρα. Δεν σου ανήκει. Τίμησε την ιστεροφημία σου. Θεοδώρα, στο κρασί που έχουμε πιει στην Κρήτη και στην Πέλα, αν σου απαντήσω, πρέπει να πω αυτά που έλεγες για τον Εξωχώριο πριν την Κεντρική Επιτροπή της Μομφής, στο κοινό με άλλο γραφείο σου στην Αθήνα, εκεί στην πάροδο της Φιλελλήνων. Άντε, γιατί έχει και ο εξευτελισμός στα όρια του. Αυτά και τέλος. Γιατί σε ένα μήνα η Τσιχλόβουσκα θα είχε εξαφανιστεί. Στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι σταθεροποιείται η κατάσταση μετά τα δύο κύματα αποχωρήσεων. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει άλλη απομάκρυνση. Μένει όμως να ενεργοποιηθούν τα όργανα, κοινοβουλευτικές ομάδες, πολιτική γραμματεία, όλα όσα πρέπει για να υπάρξει ο διάλογος και να βεβαιωθούμε ότι όλα βαίνουν καλύτερα. Ο Στεφάνος Κασελάκης πάντως εξέφρασε την προθυμία του να συνεργαστεί με τους Πέτρο Παπά, Γιάννη Σαρακιώτη και Ευάγγελο Αποστολάκη. Τώρα, πρόγευση της πολιτικής σύγκρουσης που αναμένεται στη Βουλή για την ψήφιση του προϋπολογισμού αποτελεί σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για οικονομικά και κοινωνικά θέματα. Ειδικότερα σε πεδίο πολιτικής μάχης για Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ έχουν εξελιχθεί φόροι και κατώτατος μισθός. Στα χαρακόμματα είναι Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ εντός και εκτός Βουλής. Το κυβερνών κόμμα κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη ότι έχει κρυφή ατζέντα και θέλει να αυξήσει τους έμεσους φόρους, επικαλούμενη τη δήλωση του Τομεάρχη Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη, πως αν πρέπει να αυξηθούν κλιμακωτά οι συντελεστές φορολογίας, βεβαίως να αυξηθούν. Μια προπαγάνδα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί όποιος διαβάσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και όποιος ακούσει το τι έχει πει όλα αυτά τα χρόνια και ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και όλα τα στελέχη, το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν έχει μιλήσει για αύξηση φόρων. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που μειώσαμε το ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, στοχευμένα, και μπορούμε και δίνουμε κοινωνικό μέρισμα χωρίς να βάζουμε νέους φόρους. Επειδή πραγματικά ο κ. Νικητιάδης δεν είπε κάτι. Είπε την αλήθεια ο άνθρωπος. Είπε ότι για να βρούμε να καλύψουμε το δημοσιονομικό κενό, θα βάλουμε περισσότερους φόρους. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης παραμένει και το κατά πόσο είναι κοστολογημένα τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Τα προγράμματα των κομμάτων θα έχουν κοστολογηθεί πριν τις εκλογές όλα στο σύνολό τους. Σήμερα ο κύριος Μάτζος έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της κοροϊδίας των πολιτών, παραδεχόμενος ότι δεν υπάρχει καμία κοστολόγηση για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και ότι θα περιμένουμε μέχρι να κατατεθούν προεκλογικά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να τις κοστολογήσει αυτό. Τελικά, μάλλον είναι ποιηκής ο χαρακτηρισμός πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αδικεί ακόμα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Βέλη εξαπολύουν τα δύο κόμματα και για τον κατώτατο μισθό, με τη Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι δεν θέλει να υπάρχει βάση των 950 ευρώ. Τι λένε λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ ειδικά? Μόνο από τώρα ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Προσέξτε, χωρίς τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ. Εδώ πρέπει να σοβαρευτούμε. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αντιληφθεί ότι πλέον θα έχει μια αντιπολίτευση η οποία όχι μόνο θα καταγγέλει, αλλά θα επιβάλλει μια πολιτική ατζέντα με πρωτοβουλίες και τροπολογίες στη Βουλή. Η αντιπαράθεση αυτή αναμένεται να κορυφωθεί κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2025. Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σε όλη τη χώρα, με την κακοκαιρία μπόρε να φέρνει ισχυρές βροχές, πυκνές χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Ισχυρή χιονόπτωση έντυσε στα Λευκά τη Φλόρινα, ενώ προβλήματα έχει προκαλέσει έντονη βροχή που πέφτει από τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λίμνο, όπου ήχησε και το 112. Ποτάμια δρόμοι στη Λίμνο. Η κακοκαιρία μπόρε προκάλεσε προβλήματα στο νησί. Περιοχές πλημμύρισαν. Οι άνεμοι το πρωί έφταναν και τα 9 μποφόρ. Η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει μετακινήσεις υλικών και κατολιστήσεις. Δεν είναι σε όλο το νησί, είναι στο δυτικό τμήμα, κυρίως στους οικισμούς Θάνος και Κοτιά και στην ευρύτερη κτηματική περιφέρεια. Είναι σημεία φυσικά που έχουμε πλημμύρα. Έχουμε σπίτια τα οποία έχουμε μετακινήσει κάποιο κόσμο. Έχει κοπεί αγροτικό δίκτυο. Έχουν αποκοπεί
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Λίγο πριν τις 11 το πρωί ήχησε το 112 στο νησί που προειδοποιούσε τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στη Θάσο έκλεισε ο δρόμος από τις Μαριές προς τα Καλύβια εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων. Η Ιρλανδική διάβαση που υπήρχε για να διασχίσει κάποιος το ρέμα πλέον δεν υπάρχει. Στον αστακό έτελο Ακαρνανία σχηματίστηκαν υδροστρόβιλοι, ενώ αναφορές για 10 τουλάχιστον υδροστρόβιλους έγιναν και στην Κέρκυρα. Είναι γύρω στα 25 με 30 εκατοστά το χιόνι. Δείτε την ένταση τώρα. Στα Λευκά έχουν ντυθεί ορεινές περιοχές της Φλόρινας. Η κίνηση των οχημάτων σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας γίνεται με τη χρήση αντιλουστητικών αλυσίδων. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκ νέου σήμερα το πρωί και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας απίφθινε έκκληση στους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προειδοποιώντας ότι τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το μεσημέρι θα έχουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους 8, 9 και 10 μποφόρ σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Γι' αυτό και θα εκδώσουμε 112 όπως και στη Θεσσαλία, κατά κύριο λόγο στο βόρειο και ανατολικό κομμάτι της για το ίδιο χρονικό διάστημα. Όπως φαίνεται, τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες η κακοκαιρία θα περάσει και από την Αττική. Και με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας, Κλέαρ Χουμαρουσάκη, θα δούμε την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Ποιες περιοχές, Κλέαρ, θα επηρεαστούν περισσότερο από έντονα φαινόμενα και πότε? Καλό μεσημέρι, Ματίνα. Πράγματι, λοιπόν, σε εξέλιξη είναι αυτό το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα απασχολήσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, δίνοντας έντονες βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, ακόμη όμως και θυελλώδεις ανέμους. Όπως μπορούμε να δούμε στους χάρτες μας, τις αμέσως επόμενες ώρες θα αρχίσει να μετατοπίζεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας πιο ανατολικά και έτσι λοιπόν θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτών των ισχυρών βροχών και καταιγίδων κυρίως η ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, δηλαδή η περιοχή της Θεσσαλίας, η κεντρική Μακεδονία, η περιοχή της Αττικοβιωτίας, η Εύβοια, η ανατολική Πελοπόννησος, ακόμη όμως και το δυτικό και βόρειο Αιγαίο. Σε αυτά τα γεωγραφικά περιμένουμε και στην Αθήνα, Κλέαρχε. Ακριβώς, Ματίνα, θα συναντήσουμε έντονες καταιγίδες και στο νομό Αττικής. Ήδη πριν από λίγο πέρασε μια ισχυρή καταιγίδα. Θα ξαναδούμε έντονα φαινόμενα από αργά το απόγευμα και κυρίως μέσα στη νύχτα και μέχρι νωρίς το πρωί και η περιοχή της Αττικής θα δεχτεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Έντονα φαινόμενα θα έχουμε και προς τα νότια τμήματα της Θεσσαλονίκης, κυρίως προς τη Χαλκιδική, ενώ αύριο θα αρχίσει σιγά σιγά αυτό το φαινόμενο να εκτονώνεται προς το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο για να περάσει σιγά σιγά αυτή η κακοκαιρία και να μιλήσουμε για σταδιακή υποχώρηση. Απαιτείται προσοχή λοιπόν τις επόμενες ώρες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κλέαρχε Μαρουσάκη. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη που γυρίζει σελίδα με τα εγκαίνια του μέτρο, να παρακολουθήσουμε τον Πρωθυπουργό. Όπως ήταν υποχρέωτησή μας να αναδείξει τα σπάνια μνημεία που έκρυβε στα σπλάχνα του αυτός ο ιστορικός τόπος. Και ακόμα όλοι αναγνωρίσαμε τη σημασία που η επέκτασή του θα φέρει αναβαθμίζοντας τη ζωή στις συνοικίες από τις οποίες θα παίρνα. Και με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω και εγώ με τη σειρά μου και να κρατήσω την δημόσια δέσμευση του κύριου Εξάρχου, έστω και αν ήταν ένα λάψους, ότι η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά θα είναι έτοιμη τον Νοέμβριο του 2025. Και βέβαια να επαναλάβω για ακόμα μια φορά την προσωπική μου δέσμευση ότι το μετρό θα επεκταθεί και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως έχουμε πει επανελειμμένως. Θα ήθελα πολύ σύντομα να μείνω σε δύο σχόλια. Με πρώτο, την παρατήρηση ότι αυτή η πολυετής, δεκαετής εμπειρία της κατασκευής του μετρό της Θεσσαλονίκης, σε αυτήν την εμπειρία καθρεφτίζονται όλες οι παθογένειες της Ελλάδος που θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας. Της γραφειοκρατίας, της πολιτικής ατολμίας, των καθυστερήσεων που ανέβασαν το κόστος κατασκευής κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και τη χώρα της κομματικής μικρότητας, της μιζέριας, των εύκολων συνθημάτων. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί συμπολίτες μας είχαν καλοπροαίρετες
επιφυλάξεις. Σήμερα πιστεύω ότι όταν θα δουν το αποτέλεσμα της εργασίας μας, θα αλλάξουν γνώμη. Σήμερα έχουμε μπροστά μας και το μετρό και τα αρχαία της Θεσσαλονίκης. Και αυτή πιστεύω ότι είναι μια διπλή απάντηση στους δισταγμούς και στην καχυποψία κάθε Θεσσαλονικιού απέναντι στα πολλά λόγια τα οποία άκουγε επί χρόνια. Το νιώθω. Και επειδή νιώθω πως στέρεψαν και τα λόγια, απαντώ με το χειροπιαστό γεγονός το οποίο γιορτάζουμε σήμερα. Ένα ορόσημο το οποίο ελπίζω να γίνει μια στέρεη γέφυρα αλήθειας και εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και πολιτών. Είμαι περήφανος λοιπόν, καθώς λίγο πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2025 παραδίδω ως Πρωθυπουργός ένα έργο το οποίο είχε εντάξει στον προϋπολογισμό, προσέξτε, του 1976 για πρώτη φορά επίσης ως Πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Είμαι περήφανος, αλλά είμαι και έτοιμος και πιο αποφασισμένος να μην αφήσω να χαθούν άλλες ευκαιρίες, αρκετά με την ιτοπάθεια, αρκετά με τα συμπλέγματα. Γιατί όσα βλέπουμε τώρα γύρω μας είναι αυτά τα οποία θέλουμε, είναι αυτά τα οποία μπορούμε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο σχόλιο μου αφορά το τριπλό μήνυμα το οποίο εκπέμπει σήμερα το μετρό. Τη μία πλευρά αφορά τον βραχίωνα ενός ενιαίου μεγάλου προγράμματος, κύριε Δήμαρχε, που αλλάζει ριζικά την εικόνα στην Μητρόπολη της Μακεδονίας. Σε συνδυασμό με τα πολλά νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, με τις συνδέσεις της Εγνατίας, με το εμβληματικό flyover, το οποίο και αυτό θα είναι έτοιμο πριν τα μέσα του 2027, με τις εγκαταστάσεις της νέας ΔΕΘ, με τις δεκάδες τοπικές αναπλάσεις. Από την άλλη πλευρά, το σύγχρονο απόκτημα της πόλης δηλώνει πολλά και για τον πολιτικό και κοινωνικό προσανατολισμό αυτής της κυβέρνησης και κυρίως για το ενδιαφέρον της, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι τα Γρεβενά, από την Πιερία μέχρι τους νομούς που απλώνονται στα βόρεια σύνορά μας, με βάση ένα σχέδιο που θέλει την Ελλάδα να αναπτύσσεται ισοδύναμα, ισόρροπα, τόσο στα κέντρα όσο και στην περιφέρειά της. Τα σημερινά εγγένεια τέλος έχουν και τη σφραγίδα του γνήσιου λαϊκού χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας, της Μεγάλης Παράταξης, της οποίας έχω την τιμή να ηγούμε. Όχι μόνο γιατί δηλώνουν την φροντίδα τη δικιά μας, ώστε ο πολίτης να μετακινείται φθηνά, γρήγορα, με ασφάλεια, πολιτισμένα, αλλά γιατί αυτοί οι νέοι σειρμοί σταδιακά θα ενώσουν το κέντρο της πόλης με τις συνοικίες της και ξέρουμε όταν μειώνονται οι φυσικές αποστάσεις τελικά μειώνονται και οι κοινωνικές αποστάσεις. Για μας άλλωστε η στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς αποτελεί μια πολιτική επιλογή με έντονο κοινωνικό πρόσημο. Αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης ως κεντρικό στοιχείο της καθημερινότητας των πολλών. Στην Αθήνα προχωράει με μεγάλη ταχύτητα η γραμμή 4 και μίλησα ήδη για την πολύ μεγάλη έμφαση την οποία δίνουμε στην αναβάθμιση και στην ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Παρακολουθήσαμε ένα μεγάλο μέρος από την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιστορική πρεμιέρα του Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο σε πολύ λίγο παραδίδεται στο επιβατικό κοινό. Αλλάζουμε θέμα. Σοκαρισμένη είναι, κυρίες και κύριοι, η κοινή γνώμη από το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θήτη 45χρονο αστυνομικό που υπηρετούσε στην ασφάλεια της Βουλής και θύματα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και τα ανήλικα παιδιά του. Το μαρτύριο που ζούσαν αποκάλυψε η ίδια 35χρονη γυναίκα του, η οποία τον κατήγγειλε και ο άνδρας συνελήφθη.
Ως έναν άκρος χειριστικό άνθρωπο με ακραία κακοποιητική συμπεριφορά περιέγραψε τον σύζυγό της η 35χρονη αστυνομικός, που κακοποιούνταν τόσο αυτή όσο και τα παιδιά της οικογένειας. Κακοποιούσε, βίαζε, βασάνιζε βάναυσα τα παιδιά του και την σύζυγό του. Είναι ένας άρρωστος, η λέξη άρρωστος μάλλον είναι θετική για αυτόν, ένας ανώμαλος άνθρωπος, ο οποίος θα έπρεπε να ήταν στη φυλακή εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Ο εφιάλτης της οικογένειας 45χρονου αστυνομικού που υπηρετούσε στη Βουλή άρχισε να αποκαλύπτεται όταν η σύζυγός του βρήκε το θάρρος να καταγγείλει τους συστηματικούς ξυλοδαρμούς και την καθημερινή σεξουαλική κακοποίηση που βίωνε τόσο η ίδια όσο και τα παιδιά της. Κατήγγειλε δεύτερη φορά στις αρχές του μήνα Νοέμβρη για ενδοοικογενειακή βία. Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Στη συνέχεια ακολουθήθηκε διαδικασία με την άδεια του εισαγγελέα για ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική. Και προφανώς νιώθοντας ασφαλής, επειδή αυτός ο άνθρωπος είχε απομακρυνθεί πλέον από το οικογενειακό περιβάλλον, η γυναίκα αυτή κατήγγειλε στη συνέχεια επίσημα, συνοδευόμενη από τον συνήγορό της, στην υποδιεύση προστασίας ανηλίκων. Πολύ διαφορετικά περιστατικά σε σχέση με αυτά που είχε αναφέρει στις προηγούμενες καταγγελίες της. Εδώ βλέπουμε για συστηματική κακοποίηση σεξουαλική των παιδιών και της ίδιας. Η 35χρονη αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, βίωνε συστηματική βία από την ηλικία των 18. Ενώ σύμφωνα με τα όσα η ίδια κατήγγειλε, ο σύζυγός της ασελγούσε στα παιδιά του από την τρυφερή ηλικία των 4. Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε η 35χρονη αστυνομικός, δεν ήταν λίγες οι φορές που ο 45χρονος χρησιμοποιούσε τον γκλοπ, τις χειροπέδες, ακόμα και το όπλο του για να προχωρήσει στις ιδιαίτερα ιδεχθείς πράξεις του. Είναι ένας χειριστικός και μεθοδικός επικίνδυνος άνθρωπος, ο οποίος ήξερε όλα τα κλειδιά για να απομακρύνει τα παιδιά του και την σύζυγό του. Μάλιστα. Από την διαδικασία καταγγελίας. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, η 35χρονη περιέγραψε στους αστυνομικούς κάθε τη ημέρα με τον 45χρονο σαν ένα βιασμό. Μια κόλαση από την οποία αδυνατούσε να ξεφύγει. Μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 45χρονος ήθελε ακόμα και να κουρεύει ο ίδιος την 35χρονη. Σίγουρα, από την πρώτη μέρα που πήγαμε μαζί με την εντολέα μου να καταγγείλουμε το περιστατικό στη Γαδά, στο ανηλίκον, αλλά για κάποιο λόγο εδώ και 10 μέρες δεν είχε βγει το ένταλμα σύλληψης που παρακαλούσαμε τόσο καιρό, και αυτός ο άνθρωπος διέθετε προς χρήση το κινητό του και έπαιρνε διαρκώς, προσπαθούσε να πάρει τα παιδιά του για να τα πείσει, να τα μεταπείσει. Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους, αλήθεια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι από την πρώτη ώρα που εμφανίστηκαν, που υπευλήθησαν οι καταγγελίες, έχουν γίνει από τις αρχές όλα τα απαιτούμενα νόμιμα και όχι μόνο και παραπάνω πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Τα ανήλικα παιδιά έχουν καταθέσει παρουσία παιδοψυχολόγου τα όσα έχουν ζήσει. Έχουν εξεταστεί από ιατροδικαστή και με εντολή εισαγγελέα βρίσκονται στο νοσοκομείο παιδών. Αποκαλυπτική διάλογη από τη δράση των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας που διευκόλυναν αρκεμπόρους έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Πάμε στον Γιάννη Ζιάκα που θα μας πει περισσότερα. Γιάννη. Ματίνα, όπως έχουμε ήδη πει, ο αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας που υπηρετούσε μάλιστα στη δίωξη ναρκωτικών βοηθούσε με πολλούς τρόπους, κατηγορείται πως βοηθούσε με πολλούς τρόπους τα μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Ένας από αυτούς ήταν να τους προστατεύει ουσιαστικά όταν γινόταν κάποιος σχηματισμός δικογραφίας για διακίνηση ναρκωτικών. Μάλιστα, οι αρχές έχουν μηνύματα στη διάθεσή τους όπου μέλος του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, απευθυνόμενος σε ένα άγνωστο άτομο, αναφέρει, και μπορούμε να δούμε το μήνυμα, πως «Δεν ξέρω τι γίνεται, αδερφούλη. Θέλει προσοχή τώρα. Του είπα να μην μου κάνει καμία δικογραφία». Αναφερόμενος προφανώς στον αξιωματικό της δίωξης ναρκωτικών, στον τότε αξιωματικό της δίωξης ναρκωτικών. Πρέπει να πούμε ότι οι αρχές έχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα στη διάθεσή τους, όπου φαίνεται ακόμα και ο ίδιος αστυνομικός να μπαίνει σε συζήτηση, να μπαίνει σε διάλογο με τους ναρκέμπορους για τον τρόπο διακίνησης των ναρκωτικών και για τις ποσότητες που διακινούνται. Μάλιστα, σε τηλεφωνική επικοινωνία ο αξιωματικός φέρεται να λέει, και μπορούμε να δούμε και αυτό, ότι πόσα μπορείς κόκα και πόσο τουρκικό κόκα μετράει πιο πολύ, αναφερόμενος προφανώς σε ναρκωτικά. Αυτό είναι αυτονόητο. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ο αξιωματικός της δίωξης ναρκωτικών, βλέπουμε ότι μιλώντας με μέλη του κυκλώματος, φρόντιζε να καλύπτει ορισμένες φορές και τα νότα του. Μάλιστα, αναφέρεται στην δικογραφία, και να κλείσουμε με αυτό, Ματίνα, σε ένα μήνυμα να λέει σε ένα μέλος του κυκλώματος πως αν ακουστεί ότι σε βοηθάω, τότε ουσιαστικά θα σταματήσω να σου μιλάω, γιατί ήδη κυκλοφορεί στην πιάτσα.
Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη τραγωδία στην Ξάνθη θα πάμε τώρα με το θάνατο ενός 16χρονου μετά από διαρροή αερίου σε μονοκατοικία. Φως τα αίτη αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση την ώρα που οι δύο από τις τρεις αδερφές του νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο. Εκεί θα πάμε λοιπόν στη σύνδεσή μας ο Άρης Κουτσιούκης με όλο το ρεπορτάζ. Ματίνα, μια 15χρονη λοιπόν νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών και η 18χρονη αδερφή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενηλίκων εδώ στο Ιπποκράτειο. Συνεχίζουν να δίνουν μάχη για τη ζωή τους σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, λένε οι γιατροί. Παραμένουν διασωληνωμένες σε καταστολή. Παρακολουθούν οι γιατροί στενά την πορεία, την εξέλιξη της υγείας τους αυτά τα πρώτα κρίσιμα 24 ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεγαλύτερη αδερφή τους, η 20χρονη, που διακομίστηκε χθες στο νοσοκομείο της Καβάλας, αρχικά εισήχθη στην πνευμονολογική κλινική, στη συνέχεια στη μονάδα εντατικής θεραπείας, χωρίς όμως να χρειαστεί να διασωληνωθεί, όπως λένε οι πληροφορίες, περισσότερο προληπτικά. Και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται καλά. Να σας πω ότι πριν από λίγο πήρε εξιτήριο η μητέρα τους από το νοσοκομείο της Ξάνθης, ενώ την ίδια ώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες από τις αρχές και συγκεκριμένα από το αστυνομικό τμήμα της Ξάνθης, ενώ ολοκληρώθηκε και η ιατροδικαστική εξέταση που έδειξε ασφυκτικό θάνατο. Ματίνα. Άρη Κουτσιούκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, ο Ζελένσκι πρότεινε σε συνέντευξή του ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ, ώστε να τελειώσει ο πόλεμος με διπλωματική διαπραγμάτευση στη συνέχεια για να πάρει πίσω η Ουκρανία τα χαμένα εδάφη της. Είναι η πρώτη φορά που ο Ουκρανός πρόεδρος παραδέχεται ότι το Κίεβο έχει υποστεί απώλεια εδαφών. Fact. The fact is that it is a solution to stop the hot stage of the war, because we can just give the NATO membership to the part of Ukraine that is under our control. Yes, it could be possible, but no one offered. But the invitation must be given to Ukraine within its internationally recognized border. You can't give invitation to just one part of a country. Why? Because thus, you would recognize that Ukraine is only that territory of Ukraine and the other one is Russia. So legally, by law, we have no right to recognize the occupied territory as territory of Russia. And here, we must not make any mistake. But if we want to stop the hot stage of the war, we should take under NATO umbrella the territory of Ukraine that we have under our control. That's what we need to do fast. And then Ukraine can get back the other part of its territory diplomatically. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχεται για πρώτη φορά δημόσια απώλεια εδαφών από τις ρωσικές δυνάμεις και προτείνει τη τμηματική ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ώστε να σταματήσει ο πόλεμος με τη Ρωσία. Στη συνέντευξή του στο βρετανικό Sky News, ο Ουκρανός πρόεδρος εξηγεί ότι μετά την ένταξη στο ΝΑΤΟ η χώρα του θα μπορεί να διεκδικήσει διπλωματικά τα χαμένα εδάφη της και πως η ομπρέλα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας εγγυάται ότι δεν θα ξαναγίνει πόλεμος. A lot of different countries proposed a ceasefire. So the question is, ceasefire where? That is a question. The second point is, if we speak ceasefire, guarantees that Putin will not come back. And in this case, I commented to you about NATO. Yes, NATO immediately the part of Ukraine. And we need it very much. Otherwise, he will come back. Otherwise, how we can go to ceasefire? Mm-hmm. So it's very, very, for us, it's very dangerous. That's what I mean. Μιλώντας για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήγησε ότι θα πρέπει να βρεθεί ένα νέο μοντέλο επικοινωνίας με τον εκλεγμένο Αμερικανό πρόεδρο, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο έχει πολλές φωνές γύρω του. We have to work with the new president and we have to work with America first of all, with the United States, the biggest donor, the biggest supporter. Yeah, so for us it's very important. Of course we will work with Trump. I want to work with him directly because there are different voices from people around him, and that's why we need not to give anybody around, anybody around to destroy our communication. Την ίδια ώρα, Εμμανουέλ Μακρόν καταγγέλει την απαράδεκτη λογική κλιμάκωση τη Ρωσία στην τηλεφωνική του συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τα πλήγματα τη Ρωσία, η αυξημένη συνεργασία με τη Βόρεια Κορέα και η ανεύθυνη ρητορική που τα συνοδεύει είναι μέρος μιας απαράδεκτης λογικής κλιμάκωσης από την πλευρά της Ρωσίας, η οποία συνεχίζει να επιδιώκει έναν αναθεωρητικό, βάναυσο και υπεριαλιστικό σχέδιο. Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε την τοποθέτηση του υποστράτηγου Μιχαήλου Ντραπάτη ως τον επικεφαλής των χρυσών δυνάμεων της χώρας. Είναι αυτός που οδηγούσε το υπτάμενο τεθωρακισμένο BMP, όπως χαρακτηρίστηκε, που πέρασε ανάχωμα διαδηλωτών υπέρ της Ρωσίας σε διαμαρτυρία στη Μαριούπολη το 2014.
Σύνδεση με τον Θανάση Αυγερινό. Να δούμε, Θανάση, αν υπάρχουν αντιδράσεις από τη Μόσχα για τις δηλώσεις Ζελένσκι. Καλό μεσημέρι από τη Μόσχα, όπου οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι συνήθως δεν ασχολούνται πλέον με τον κύριο Ζελένσκι και δεν αναφέρουν καν το όνομά του. Επομένως, αντέδρασε μέχρι στιγμής μόνο ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Κρατικής Δούμας, ο Λεωνίτς Λούτσκι. Χαρακτήρισε τον Ζελένσκι λιγμένος φετεριστή της εξουσίας, ο οποίος είναι καλύτερο να αποχαιρετήσει τις νατοϊκές φιλοδοξίες του. Η επιδίωξή του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, είπε ο κύριος Λούτσκι, είναι εγγύηση συνέχισης της σύγκρουσης, απαράδεκτη και είναι επίσης για τη Ρωσία και κάθε ιδέα για πάγωμα της σύγκρουσης στη σημερινή της μορφή. Κατά το Ρώσο κοινοβουλευτικό, οι εχθροπραξίες θα σταματήσουν χάρη στη στρατιωτική υπεροχή του ρωσικού στρατού και όταν τα γνήσια ρωσικά εδάφη για πάντα θα μείνουν εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά τη βούληση και την ψήφο του λαού του Ντονμπάς και της Νοβορωσίας. Είναι χαρακτηριστικές λοιπόν οι προθέσεις της Μόσχας σύμφωνα τον κύριο Σλούτσκι. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι της ρωσικής πολεμικής επιχείρησης από στρατιωτικοποίηση και από ναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, καθώς και το ουδέτερο καθεστώς της που ήταν συνταγματικός όρος και αφαιρέθηκε από την κυβέρνηση των εθνικιστών. Μάλιστα. Γενικότερα δηλώσεις έχει κάνει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, ο κύριος Ρυπκόφ, απευθυνόμενος προς τον βασικό ίσως παίκτη στο Ουκρανικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας δηλαδή ότι η Μόσχα ίσως χρειαστεί να επιστρέψει στις πυρηνικές δοκιμές και Μάλιστα. ότι θα προσπαθήσει να αποφύγει με κάθε τρόπο την ανταλλαγή πυρηνικών πυρών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση Αυγερινέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Αναλυτικά ειδήσεις της ημέρας στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο του Open με τον Νίκο Στραβελάκη. Καλό απόγευμα σε όλους.